Σπύρο, να ξεκινήσω με εσένα, γιατί είναι πολλά, δεν είναι μόνο η άρση ασυλίας. Είναι και αυτές οι παραιτήσεις που πέφτουν βροχή σε συγκεκριμένα έντυπα. Εξαιτίας της κυβέρνησης. Ναι. Για πες μου. Μάλιστα, η συνάδελφος η Δήμητρα Κουστάλη από το Βήμα, η Διευθύντρια Σύνταξης, αναφέρθηκε στην παραίτησή της και μετά από αφόρητες πιέσεις. Ασφυκτικές πιέσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Από το Μέγαρο Μαξίμου. Έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στην προσωπικότητα, στην προσωπική αξιοπρέπειά μου και στο αν θα πρέπει να παραμείνω με ποιο τίμημα άραγε στην εφημερίδα. Όλα αυτά, ως χθες ξέρετε, ακούγαμε και από την αντιπολίτευση, υπάρχει πανικός, η κυβέρνηση συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται για να μας φοβήσει. Ωραία, είναι λόγια που τα ακούγαμε και τα ακούμε στο Κοινοβούλιο και στην πολιτική σκηνή, αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει ένα αλαλούμ και υπάρχει κάποιος φόβος. Δεν μπορεί να θέλεις να φημώνεις ανθρώπους. Η κυρία Κουστάλη, να πούμε ότι παραιτήθηκε για εκείνο το δημοσίευμα πριν κάποιες Κυριακές στο Βήμα για το διπλό σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων που είχε συμπέσει και με τη Δημοκρατία. Το οποίο ρεπορτάζ το έχουμε συζητήσει αναλυτικότατα εδώ πέρα, το οποίο είχε συμπέσει με τη Δημοκρατία, η οποία έκανε περισσότερα ρεπορτάζ, έδωσε και μεγαλύτερη έκταση. Κεντρικό χτύπημα. Ναι. Και μετά ήρθε, ήταν η ποδηλατάδα και ήρθε και το σπίτι του Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή τόλμησε να γράψει την άποψή της η κυρία Έλενα Κρήτα, έφυγε και τη κόψαν το άρθρο πρώτα. Δεν το δημοσίευσαν. Το οποίο νομίζω ότι μέσω διαδικτύου είναι το πιο πολύ διαβασμένο άρθρο του 2020. Σε μια εποχή που όλοι ξέρουμε ότι αν το κάνεις αυτό θα δημοσιευτείς στο Facebook και τελείωσε, ας πούμε. Λοιπόν, επομένως όλο αυτό αναρωτιέται κανείς, φοβούνται, έχει πέσει πανικός. Την ίδια ώρα είδαμε σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, να ψέγει τον Νίκο Ευαγγελάτο επειδή στην εκπομπή του έκανε ρεπορτάζ για το αν δουλεύει το click away, η παράδοση μπροστά από το μαγαζί. Και επειδή έδειξε μαγαζιά κυρίως ρούχων, παπουτσιών κτλ, το σύστημα αυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει ένα παπούτσι και απλώς να το πάρει και ό,τι να είναι. Έτσι. Του είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μαγαζιά που θα κλείσω τώρα και θα βάλω πρόστιμο ευθύνεσαι εσύ. Και έγινε ένας απίστευτος διάλογος με τον Νίκο Ευαγγελάτο να λέει: ωραία, αυτό δεν μπορώ να το δείξω. Τους θανάτους μπορώ να τους δείξω. Τι μπορώ να δείξω τελικά. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια συνολική αντίληψη, έχουμε μια συμπεριφορά κυβερνητική, όπου δεν πρέπει να μιλάς για την ποδηλατάδα, δεν πρέπει να μιλάς για το click away, δεν πρέπει να μιλάς με αντίθετη άποψη για το σπίτι του Αλέξη Τσίπρα, δεν πρέπει να μιλάς για τα διπλά, για τα συστήματα καταγραφής. Ναι. Τώρα, άρα γιατί πρέπει να μιλάς. Υπάρχει κάτι για το οποίο επιτρέπεται οι δημοσιογράφοι να μιλάνε. Για το ακόμα εμβόλιο. Και για το εμβόλιο, το οποίο θα κάναμε 2 εκατομμύρια εμβόλια από τώρα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, θα έρθουν 300.000 δόσεις, δηλαδή 150.000 άνθρωποι θα εμβολιαστούν τον Ιανουάριο. Αυτό. Ναι. Γιατί όνειρα θερμής διχτός επομένως. Τα περί εμβολίου 2 εκατομμύρια. Άρα μπορούμε να μιλάμε για κάτι, επιτρέπεται. Ή όλοι θα απολύονται, θα διώκονται. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι πανικός, τότε τι είναι πανικός. Άρα τα λόγια της αντιπολίτευσης που τα θεωρούσαμε και εμείς εδώ υπερβολικά, αυτά που ακούμε στην πολιτική σκηνή του τόπου, αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά. Ναι. Κάποιοι φοβούνται. Κάποιοι τα βάζουν και με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν καθόλου εχθρικοί με την κυβέρνηση. Κάθε άλλο. Αλλά δεν μπορούν να σιωπούν όλοι σε όλα συνεχώς.